Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο του νέου πολιτικού κόμματος Εθνική Ενότητα, με τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη. Προανήγγυλα, κύριε πρόεδρε, ότι θα σας ρωτήσω τώρα για τις δικαστικές περιπέτειες. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν αν έπαιξαν και πόσο μεγάλο ρόλο στο να μην κατέβετε στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Και θέλω να ρωτήσω επίσης τι γίνεται εσείς πρωτοδίκως. Είχατε μία ποινή με αναστολή, η οποία όμως είχε μαζί και πολιτικά δικαιώματα για 18 μήνες, με αναστολή. Αλλά υπάρχει εφετείο. Είναι παρελκόμενη. Λοιπόν, ποινή. Πάμε λίγο. Πρώτα-πρώτα... Αν αυτό επηρεάζει την ίδρυση του κόμματος. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσω. Καταρχήν, δέχνει μία επίθεση, καλά οργανωμένη, εξαιρετικά οργανωμένη, κοπτοραπτική, παρεδόθη τότε, έτοιμη. Και βεβαίως φούντωσε ο Καρατζαφέρης, ο Μιζαδόρος με τα ελικόπτερα και ιστορίες κτλ. Με κοίταζαν στον δρόμο και με έβλεπαν περίεργα ο γιος μου στο σχολείο, ο εγγονός μου στο δικό του σχολείο κτλ. Τρελάθηκα. Είπα λοιπόν ότι θα προχωρήσω. Διαρροή από τη Βουλή ήταν, μην ψάχνετε. Ξέρω πολύ καλά. Ήταν διαρροή μέσα από τη Βουλή. Λίγο παραπάνω. Ναι, λίγο παραπάνω από τη Βουλή. Δεν μπορώ εγώ να πω τις πηγές, διότι η Real News έβγαλε τα έγγραφα τότε. Ναι. Αλλά ήταν διαρροή. Η Real News υψηλά για να από τη Βουλή. Δημόσια, Νικόλη Νικολάου. Εγώ δεν έχω τίποτα. Και εγώ ως Καρατζαφέρης, εάν μου φέραν αυτό το πόρισμα. Δεν θα το δημοσιεύω. Το ίδιο πράγμα θα έκανα. Η κοπτοραπτική είναι λοιπόν εκεί. Όταν πήγε σε εξαιρετικούς δικαστές, σε επίπεδο εφετών, στο εφετείο, απειλάνε διαβουλεύματος. Τι τον μπλέξα τον άνθρωπο αυτό, δεν είχε καμία σχέση. Δηλαδή η απαλλαγή ήταν πανηγυρική. Η τιμωρία ήταν για το πόθεν έσχες, όπου υπήρχαν κάποιες παραλήψεις. Ναι, και πιστεύω ακριβώς, ούτε για την εταιρεία, ούτε για offshore και τα λοιπά, όλα αυτά τις φύγανε. Offshore όμως, τι τις θέλει ο Καρατζαφέρης, δεν θέλω να πω. Μαθωώθηκα. Ναι, αθώθηκαν, αλλά υπάρχουν οι offshore. Όχι, δεν υπάρχουν στο πρωτοδικείο. Απλώς δεν συνδέθηκαν οι offshore με μίζες. Όχι, αλλά... όχι, Νίκο μου. Απειλάγει από το Συμβούλιο Εφετών για τις μίζες. Δεν είχατε offshore. Και αθωώθηκα για τις offshore. Δεν είχατε. Μα αθωώθηκα για τις offshore. Αθωώθηκε, νομίζω, η Καταλίνα σε ένα άλλο. Σε μια άλλη offshore. Αθωώθηκατε επειδή η offshore δεν συνδέθηκαν. Όχι, με μίζες. Τις είχα κλείσει πριν την ημερομηνία που είπα νόμο. Α, τις είχατε κλείσει πριν. Εγώ στο... Ωραία. Αυτό είναι το νόμιμο. Πάμε τώρα στο ηθικό. Για να θυμηθώ και έναν παλαιό κοινοβουλευτικό της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ο Καρατζαφέρης να έχει offshore? Γιατί είχα θέλω να πω, το πατριώτης και το πατριωτικό, τι δουλειά έχει με τις offshore μαζί? Πάρα πολύ ωραία. Εγώ ο πατριώτης θέλει να φορολογείται κανονικά από τη χώρα. Όλες αυτές τις εταιρείες τις είχα και είχα φορολογηθεί στο Λονδίνο, γιατί έκανα δουλειές εκεί. Στο Λονδίνο έκανα δουλειές. Τι δουλειές κάνατε στο Λονδίνο? Η TV Press τότε. Δεν τη μοίραζα παγκοσμίως με βάση στο Λονδίνο, στους Έλληνες του εξωτερικού? Από τότε είναι. Με αυτή είναι την έννοια, εγώ είμαι παγκόσμιο μαγαζί Real News, γιατί πουλάμε εφημερίδες σε όλες τις πόλεις που ζουν Έλληνες στο εξωτερικό. Νίκο, εγώ είχα την TV Press τότε που την έπαιρνε όλος ο Ελληνισμός. Η TV Press είναι αυτή που έριξε το Πασόκ, θυμίζω για την ιστορία. Αυτά λοιπόν τα χρήματα είχαν μείνει εκεί και είχαν φορολογηθεί κανονικά. Και γιατί δεν μπορούσε αυτό να γίνει με έδρα εδώ, ας πούμε? Γιατί έπρεπε να έχει offshore ο Καρατζαφέρης? Μα δεν απαγορευόταν. Η offshore. Δεν είπα ότι απαγορευόταν. Λοιπόν. Γι' αυτό και είπα ότι δεν μιλούμε για το νόμιμο, αλλά για το ηθικό. Εν πάση περιπτώσει, ο Καρατζαφέρης. Η offshore φέρνει μαζί της μυρωδιά προσπάθειας φοροαποφυγής. Ή φορο... Ωραία. Και να το πω και διαφορετικά. Δεύτερο, υπάρχει και το δεύτερο. Υπάρχει και άλλη ανάγνωση. Και να το πω και διαφορετικά, κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσω γιατί είναι ηθικό το θέμα. Όχι, σε αυτό πάνω. Όχι, είναι ηθικό, δεν είναι νομικό. Να απαντήσω. Ο Καρατζαφέρης έχει τις περισσότερες φορολογικές δηλώσεις από οποιοδήποτε Έλληνα πολιτικό. Εάν υπάρχει ένας πολιτικός που να έχει κάνει περισσότερες φορολογικές δηλώσεις από εμένα, 52 φορολογικές. Εννοείται πιο μεγάλη σε ποσό. Όχι, περισσότερες. 52 φορολογικές δηλώσεις από 16 ετών. Όταν έκανα τα πρώτα ρεσιτάλ τότε με τους. Σημασία έχει τι δηλώνεις όμως, όχι πόσες έκανες. Έχω δώσει τόσα λεφτά στο κράτος που θα μπορούσε να πληρώνει τους μισθούς όλων των υπαλλήλων επί ένα χρόνο σε ένα νομό. Εντάξει, υπό μία έννοια πάντως, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι το θέμα. Δεύτερον. Αυτό είναι μια συμψηφιστική λογική. Όχι, δεν είναι συμψηφιστική, είναι η αλήθεια. Δεύτερον, ήμουν ο μόνος που έδωσε 1 εκατομμύριο Ταμείο Φτώχειας. Ποιο άλλο το έκανε? 1 εκατομμύριο. Από την κρατική επιδότηση. Βεβαίως, πάρτε τα πίσω, δεν τα θέλω. Δεύτερον, τρίτον. Αυτό δεν σχετίζεται με το θέμα των. Τρίτον, τέταρτον. Είμαι ο μόνος που δεν πήρε 1 ευρώ δάνειο για το κόμμα του. 1 ευρώ. Όλα τα άλλα κόμματα έχουν πάρει το κόσμο λεφτά. 250 εκατομμύρια χρωστάει η Νέα Δημοκρατία του Πασόκ. Εγώ δεν πήρα 1 ευρώ από καμία τράπεζα. Τέταρτον, πέμπτον. Είμαι η μόνη τηλεόραση της Ελλάδος που δεν έχει 1 ευρώ δάνειο. 1 ευρώ.
Επομένως λοιπόν το νοικοκυριό, όπως και να το κάνουμε, έχει ένα ηθικό πλεονέκτημα. Επίσης από τα πόθεν έσχες πάντως, εγώ θυμάμαι επί σειρά ετών, ήσασταν ο πιο πλούσιος ουσιαστικά Έλληνας πολιτικός. Μα δεν το έκλειψα. Και υπ' αυτήν την έννοια ρωτάμε, γιατί σας χρειαζόταν και μία offshore. Μαλώρα μου, όταν από τη στιγμή από ηλικία, που ήσασταν φορολογημένος. Από ηλικία 17 ετών έκανα ρεκόρ. Και με την νεολαία, με τις εκπομπές, με τη διαφήμιση. Ένα σλόγγαν το οποίο έβγαλα πριν 35 χρόνια. Πάντως και ο δικαστής, επειδή διάβασα, παρακολούθησα τα πρακτικά της δίκης, είπε ότι τι χρειάζεται μια offshore και γιατί 6,6 εκατομμύρια ευρώ πορτοφόλιο να είναι κρυμμένο σε μια offshore και να μην το δηλώνετε κανονικά στο πόθεν έσχες. Εγώ το είχα δηλώσει τις πρώτες χρονιές, νόμισε το λογιστήριο ότι εφόσον έχει δηλωθεί τρεις φορές, δεν χρειαζόταν τις υπόλοιπες, λάθος, και γι' αυτό πήραμε ένα χρόνο αναστολή. Εάν ήταν κάτι άλλο, θα μου είχα βάλει μια δεκαετία και θα ήταν κακούργημα. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των πολιτικών δικαιωμάτων, αυτό είναι ούτως ή άλλως ακολουθεί την αναστολή. Έχω λοιπόν ένα χρόνο με αναστολή και είναι μπροστά μου τα υπόλοιπα δικαστήρια. Ώσπου να λυθεί αυτό το θέμα, είμαι σίγουρος ότι θα έχουν εισέλθει στη δικαστική διαδικασία οι ομοειδείς περιπτώσεις του κ. Τσίπρα, του κ. Μητσοτάκη της γυναίκας του, του κ. Σταθάκη και αυτές. Με τα πόθεν έσχες τους λέτε. Ακριβώς. Μην τρομάζει ο κόσμος. Όσον αφορά το άλλο που προσπαθούν να διωγγώσουν κάποιοι, έτσι να διωγγώσουν κάποιοι, έχω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, ο Τσοβόλας είχε παντελή αυτή η έκπτωση από τα πολιτικά δικαιώματα και έγινε αργός κόμματος και μπήκε στη Βουλή στις πρώτες εκλογές. Να πω ακόμα ότι ο κύριος ένορκος για τους πολιτικούς καθά είχε πει ο Παπαδόπουλος. Ερώτηση ευθεία, Γιώργο Καρατζαφέρη. Εκλέγεσαι στην επόμενη Βουλή και έχεις υπόλοιπα αυτής της δικαστικής ιστορίας. Θα μεταχειριστείς την ασυλία σου ή όχι? Μα υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει αυτό? Μα υπάρχει. Πόσες φορές είχα παρατηθεί για άλλα πράγματα εκείνη την εποχή? Όχι, Νίκο. Θα το κρατήσω το βίντεο, Πρόεδρε. Θα το κρατήσω το βίντεο και θα το παίξω εγώ αύριο. Όχι μόνο εσύ. Θα το παίξω εγώ αύριο αυτό. Μάλιστα. Το βίντεο. Έτσι, να ξεκαθαρίσουμε. Την τοπροσύνη και τη λεβεντιά δεν την σπαταλάω για κανέναν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Και είναι πραγματική ερώτηση. Δεν είναι τρολάρισμα. Είπα και παραπέμπω στον Παπανδρέου τι είχε πει στην Κοζάνη τότε, εκεί τα άγρια χρόνια. Ότι ο ένορκος του πολιτικού είναι ο λαός. Να ρωτήσω κάτι. Και είναι πραγματική απορία. Είστε πράγματι ένας από τους πιο πλούσιους, αν όχι ο πιο πλούσιος πολιτικός αρχηγός, με τα φορολογημένα χρήματα στην Ελλάδα, βεβαίως, και με τα χρήματα που έχουν φορολογηθεί εκτός Ελλάδας. Ένας τόσο πλούσιος άνθρωπος, πόσο πραγματικά μπορεί να αισθανθεί αυτή την αγωνία που βιώνουν σήμερα οι πολίτες, ένα. Πολύ και ένα δεύτερο, με πόση ευκολία μπορεί να προτείνει τώρα, με ποια άνεση δηλαδή, μπορεί να προτείνει τώρα να συζητήσουμε και για το ενδεχόμενο εξόδου από το ευρώ, έτσι, το οποίο απάντηση θα έχει τρομακτικές συνέπειες απάντηση σε κάθε περίπτωση. Απάντηση. Καταρχήν, και συνέπειες κυρίως για αυτούς που έχουν την περιουσία και τα χρήματά τους εντός χώρας και όχι εκτός. Λοιπόν, πρώτον, ας κάνουν τον νόμο. Γιατί αυτοί που έχουν εκτός χώρας τα χρήματά τους θα ωφεληθούν. Θα αγοράσουν την Ελλάδα τζάμπα. Ας κάνουν. Εγώ έχω τόσα δικά μου φτιάξει, δεν έχω ανάγκη να αγοράσω κανέναν. Τα έφτιαξα από την. Μα δεν μιλώ προσωπικά. Λοιπόν, μιλάω. Πάμε στο πρώτο θέμα το οποίο έθεσες πριν από λίγο. Είμαι ο μόνος πολιτικός, και όταν λέω μόνος, εννοώ ο μόνος, ο οποίος συνεχίζει να μένει εκεί που γεννήθηκε, στην Αφιθέα. Μπορούσε να πάω στο οποιοδήποτε ευγενές προάστιο. Όλο το Πασόκ το 1981 είχαν νούμερο 5 τόσο, δηλαδή Περιστέρι, Γάλλο. Μετά όλοι είχαν και Φυσιά και Ψυχικό. Εγώ έμεινα στην Αφιθέα. Πάντως δεν είναι κακό να θέλει κανείς να μείνει σε καλύτερη περιοχή. Θέλω να πω, εάν θέλει, στο σύστημα το οποίο εσείς εκπροσωπείτε πολιτικά, το λεγόμενο καπιταλιστικό σύστημα, το κίνητρο της βελτίωσης της ζωής μέσα από την εργασία είναι σου ισχυρό. Εγώ είναι όμως ισχυρό. Έμεινα, Νίκο, και βασικό. Εγώ έμεινα όμως στην Αφιθέα. Γιατί εμφανίζεστε έμεινα τώρα με αυτό το λαϊκίστικο πρόσωπο, λαϊκίστικο, ότι όποιος έμεινε στην Αμφιθέα είναι καλός και όποιος πήγε στην Κηφισιά είναι κακός? Δεν είναι έτσι. Μείνατε στην Αμφιθέα, κύριε Πρόεδρε, αλλά την offshore την κάνατε. Δεν απαγορευόταν, αγαπητοί, το 1980 για να ούτε κάνω. Δεν απαγορεύεται μετά. Το 80, 81, 82, 83, 84, σε πάω τόσο πίσω. Εγώ στην πολιτική μπήκα το 93, έπρεπε να κάνω εταιρείες για να ελέγχω το οικονομικό παιχνίδι στο εξωτερικό. Αυτό το έκανα. Από τότε έχει ιδρύει η Καταλήνα. Δεν ιδρύθηκε όταν έγινε βουλευτής και καταργήθηκε την ημέρα που βγήκε ο νόμος. Και γι' αυτό δεν καταδικάστηκα. Γιατί το είχα κλείσει. Καταργήθηκε ή μεταβιβάστηκε σε συγγενικό πρόσωπο? Καταργήθηκε. Καταργήθηκε. Mm. Καταργήθηκε.
Τέλειωσε η καταγγελία και το δέχτηκε. Πάντως ο νόμος αυτό το σκεπτικό έχει. Το σκεπτικό δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του ελληνικού λαού, να μην μπορεί να βρει έναν τρόπο να βάζει τα χρήματά του και να τα φορολογεί σε άλλες χώρες πλην της δικής του. Στην οποία προμηθεύεται. Και με τον Παναμά τώρα που έπιστευα να πέφτει. Είναι για εκείνους οι οποίοι κάνουν περιουσία ως πολιτική. Εγώ να απολογηθώ γιατί έκανα περιουσία πριν την πολιτική. Γιατί μπόρεσα να κάνω ένα τηλεοπτικό σταθμό απέναντι σε όλους τους βαρώνους του τύπου και άντεξε. Όχι, κύριε, επειδή δεν χρωστάω ένα ευρώ σε καμία τράπεζα, να απολογηθώ δηλαδή επειδή ήμουν εργατικός και νοικοκύρης. Η αυτό έννοια της ερώτησής μας είναι διαφορετική. Αυτό που προτείνεται τώρα στον ελληνικό λαό, το ενδεχόμενο να επιστρέψουμε στη δραχμή. Εγώ γι' αυτό σας ρώτησα και προηγουμένως. Με τι σχέδιο θα γίνει, διότι επιστροφή στη δραχμή, εσείς το λέτε με μία άνεση, διότι όπως λέτε δεν θα πεινάσετε. Έτσι, όμως ο ελληνικός λαός μπορεί να έχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτό το έχετε αξιολογήσει, έχετε κάνει κάποιο σχέδιο, θα υπάρξει, βεβαίως, θα γίνει ομαλά. Βεβαίως. Αυτό να μας πείτε, πώς θα γίνει, θα τι προτείνετε δηλαδή. Ο ελληνικός λαός θα πεινάσει με το ευρώ, θα είναι καλύτερα με τη δραχμή. Μα δεν θα πεινάσει και με τη δραχμή. Με τη δραχμή θα είναι καλύτερα. Τώρα έχουμε μία εσωτερική υποτίμηση, μία μείωση του εισοδήματός μας, 2001, η οποία είναι ελέγξιμη. Λόρα, το 2001, πριν έρθει το ευρώ, είπα δημοσίως ότι το ευρώ θα φέρει φτώχεια, θα φέρει πείνα, θα φέρει δυστυχία, θα φέρει όλα τα κακά που έφερε. Μάλιστα, τι θα φέρει γίνει, δραχμή το όμως, από πείτε τότε. Μας. Και λέω, παιδιά, μην πάμε στο ευρώ, θα καταστρέψουμε τη χώρα. Και νομίζω ότι υπάρχει και στο βίντεο εδώ του Σταρ, στο αρχείο του Σταρ. Αυτό το πράγμα που λέω. Το 2001 είπα, πριν έρθει το ευρώ το 2002, το είπα και το παραλαμβάνω. Μην πάμε στο ευρώ, θα καταστρέψουμε τη χώρα, θα φέρει πείνα. Το προβλέπω αυτό 10 χρόνια πριν φτωχεύσει. Τώρα όμως μπορείτε να μας πείτε να φανταστείτε. Τώρα λοιπόν λέω ότι με ευρώ θα πεθάνουμε. Ποια είναι η Ελλάδα την επόμενη μέρα. Το ευρώ θα πεθάνουμε. Να βρούμε άλλες λύσεις έξω από το ευρώ. Να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Δεν λέω να πάρω ταξί να πάω. Άρα δεν έχετε κάτι έτοιμο. Δεν έχετε κάτι έτοιμο. Δεν θα πάρω ταξί να πάω στο νομισματοκοπείο. Αυτό να τελειώσουμε. Εδώ μας πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα. Ήρθαν τα capital controls. Μας πίεσαν, μας πνίξανε. Κάτσαν τη βάρκα οι άλλοι. Τα χάσαμε. Ακόμα είναι κλειστές τράπεζες. Είχα πει λοιπόν τότε εγώ αυτό το οποίο εν συνεχεία δεν ξέρω πώς το διατύπωσε ο Βαρουφάκης και το προσπεράσανε. Είπα, έχουμε εδώ αυτή τη στιγμή δικό μας νόμισμα σε ευρώ. Δικό μας, εδώ. Εδώ. Στο αυτοκίνητο το έκανα να στο φέρω. Ποιο είναι. Έχουμε τα παράβολα. Παράβολα 10 ευρώ, 5 ευρώ, 20 ευρώ, 100 ευρώ, 200 ευρώ. Το παράβολο. Δεν μας απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τυπώσουμε όσα παράβολα θέλουμε. Εάν έχω σαν κυβέρνηση, κάνω μια δήλωση και πω: δέχομαι στο ΙΚΑ ή στην εφορία τα παράβολα, το κατέστησα νόμισμα χωρίς να με πιέζει η Ευρώπη. Αυτή είναι η πρόταση του νέου κόμματος για το νέο νόμισμα. Πώς το παράβολο. Επαναλαμβάνω, τότε στα capital controls. Για να μην τρέχουμε ουρές, υπήρχε αυτή η λύση. Υπήρχε η λύση. Υπήρχε λύση να έχουμε ευρώ σε δικό μας νόμισμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν αυτή να είναι άπειρη. Να τυπώσουμε παράβολα. Τα IOU. Το παράβολο δηλαδή. Υπάρχει. IOU, επομένως. Όχι, παράβολο. Υπάρχει. Παρουφάκια. Όχι, όχι. Το παράβολο δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όχι, δεν μιλάμε για αέρα χρήμα. Μιλάμε για χειροπιαστό χρήμα. Χειροπιαστό. Αλλά δεν το κάνανε. Αυτό δεν ξέρω, ήταν δεν για εκείνη την περίοδο. Πάντως, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή δεν είσαστε έτοιμος. Δεν έχετε κάνει, δεν έχετε επεξεργαστεί κάποια πρόταση. Λέτε να το συζητήσετε. Μα δεν επεξεργάζεται στο πόδι η Λόρα, να σηκώθω να φύγω έτσι. Λέω όμως δεν το αποκλείω. Δεν έχω αυτή, χρόνια, πρόεδρε, αυτή την ευρωλογνία. Πώς δεν έχετε καταλήξει, 6 χρόνια προβληματίζεστε, 6 χρόνια υποστηρίζετε. Έχουμε βρει πάρα πολλές ανθρώπους. Ναι, σημαίνει δεν είναι εύκολο, 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 κύριε Πρόεδρε, να παραδεχτείτε. Σχέδιο. Είναι καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, πόσα χρόνια θα σας πάρει για να καταλήξετε σε ένα σχέδιο. Τους άλλους που λένε δεν το συζητάμε καθόλου, δεν υπάρχει θέμα. Ρωτώ με πόσος χρόνος θα σας χρειαστεί, αφού τα 6 χρόνια δεν σας έφτασαν, τα 6 σκληρά αυτά χρόνια, για να καταλήξετε. Όχι, σε ένα δεν σχέδιο από την και πρώτη να το μέρα. Αρχίσαμε να έχουμε τον προβληματισμό, κάναμε μια ομάδα εργασία. Πότε θα είστε είπε έτοιμος, τα υπέρ και τα συν. Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα ότι μπορεί να μην το πιστεί. Πότε θα είστε έτοιμος να παρουσιάσετε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο λοιπόν. Κάθε μέρα πλησιάζουμε. Κάθε μέρα πιστεύω. Παραδέχεστε ότι είναι δύσκολο έτσι, η ίδρυση του νέου. Δεν είναι εύκολο και δεν έχω. Δεν πάω στον Ιδρύο. Είπα πριν ότι είναι παραστατικά. Είναι μεγάλη ευκολία ότι είναι κάτι δεν εύκολο. Πάω μιλάτε να μαζί, κυρία. Έτσι, να πάρω ταξί να πάω στο νομισματοκοπείο. Κάνει διαφέρουσα την κουβέντα αυτό, Νίκο μου. Έχω δύο αυτιά, τι ακούω και τι δύο. Λοιπόν, δεν θα πάρω ταξί να πάω στο νομισματοκοπείο. Απλώς όμως βάζω ένα προβληματισμό. Και μακάρι σε αυτό το προβληματισμό να συμμετέχουν και άλλα κόμματα. Μπορεί να φτάσουμε στο αδιέξοδο αύριο πριν. Είναι πολύ πιθανό. Είναι πιθανό ο Τσίπρας αύριο το πρωί να αποδράσει. Για μένα, γνωρίζοντας το χαρακτήρα του ανθρώπου, τον βλέπω πιο κοντά στην απόδραση. Βλέπετε ή θα σαπίσει. Ναι, ακριβώς. Βλέπω λοιπόν ότι ο Τσίπρας έχει μπροστά του δύο ενδεχόμενα. Ή να σαπίσει, γιατί κάθε μέρα πάει, σαπίζει. Ή να αποδράσει με κάποιο τρόπο. Βλέπω ότι
το σκέφτεται. Αυτές οι κινήσεις με τα τηλεφωνήματα του Πολ Τόμψη και τα πράγματα μου καταδεικνύουν ότι ίσως να ζητά κάποιο άλοθη. Επομένως λοιπόν δεν ξέρουμε τι θα μας βρει στον δρόμο. Ας είμαστε προετοιμασμένοι. Αν χρειάζεται 10 βουλευτές την επομένη των εκλογών, μάλλον συγγνώμη, να κάνει το ερώτημά της η κυρία Τριανταφύλου και θα έρθω μετά σε αυτό. Νομίζω ότι το απάντησε ήδη, γιατί ήθελα να ρωτήσω γιατί τότε βιαστήκατε να ανακοινώσετε το νέο πολιτικό φορέα πριν καταλήξετε σε μία πρόταση. Γιατί βλέπετε εκλογές. Γιατί βλέπετε εκλογές, είναι τώρα, προφανές. Τις προηγούμενες εκλογές δεν κατέβηκα γιατί είχα τις εκκρεμότητες. Ήθελα να το λύσω, το λύσα το θέμα μου και προχωράω. Θέλω να πω, θα μπορούσατε να περιμένετε άλλους 6 μήνες με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν μπροστά καμία εκλογική αναμέτρηση. Αφού καθάρισα δικαστικά, μα αφού αφώθηκα, τι είπα να πει, δηλαδή, θα περιμένω. Τώρα, αν μπείτε στην επόμενη Βουλή και λείπουν 10 βουλευτές, με τον Τσίπρα φαντάζομαι δεν πάτε μαζί να υποκαταστήσετε, ας πούμε, τον Καμένο ή να είστε ο Καμένος κι εσείς και ο Τσίπρας μαζί. Πάτε, δεν πάτε. Μοιάζω για Καραγκιόζης. Με τον Κυριάκο πάτε. Δηλαδή, αν σηκώσει το τηλέφωνο την επόμενη των εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πει, Γιώργο, έχεις 10, εγώ έχω τόσους, θα έρθει και ο Τάδε, πάμε να κάνουμε κυβέρνηση μαζί. Θα πάτε. Ο Κυριάκος έχει μια πολιτική πλήρους υιοθετήσεως των εντολών της Τρόικας. Τώρα εσείς όμως έχετε, με συγχωρείτε πολύ, γιατί εγώ διάβασα εδώ και μια δήλωσή σας, όπου λέγατε ότι όπως ο πατέρας του, έτσι και αυτός είναι κεντρός και να πάνε στο κέντρο από όπου προέρχονται και να αφήσουν ήσυχη τη δεξιά. Κέντρο. Εσείς όμως ήσασταν εκ των βασικών συνεργατών και υποστηρικτών του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ναι, αλλά τον πόλιασε στην βασικών. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Τον πόλιασε, όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά λόγω πατρός, τον εμπόλιασε ο Αβέροφ το Μητσοτάκη στην δεξιά. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Επομένως λοιπόν, τώρα ο Κυριάκος δεν ξέρω αν φωνάξει να τον πολιάσετε κι αν σας φωνάξει για να κάνετε τον πόλη, λοιπόν. Δεν ξέρω λοιπόν αν φτάνει τον πόλη. Αν πάρει τηλέφωνο και πει, γιατρέ, έλα να κάνεις το εμβόλιο το δεξιό, θα πάτε ή δεν θα πάτε. Δεν θα πάω σε μια μνημονιακή πολιτική. Είναι νεοφιλελεύθερη. Εγώ τους νεοφιλελεύθερους έχω στην ίδια απόσταση από ό,τι έχω τους κομμουνιστές. Στην ίδια απόσταση. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Με ποιον θα συνεργαστείτε τελικά? Με οποιοδήποτε έχει ίδιο σκέψη μαζί μου. Να μιλήσουμε ένας, για υπαρκτά πρόσωπα. Ένας συμπολίτης είπε με τον Μιχαλολιάκο. Όχι, δεν έχω κοινά. Και θέλω να πάμε λίγο στο θέμα. Πώς βλέπετε τη Χρυσή Αυγή? Αυτοί κινούνται ακραία. Είναι φασίστες, είναι ναζιστές. Δεν έχω καμία σχέση μαζί τους και γι' αυτό στο Ευρωκοινοβούλιο. Και θα αποκαλύψω κάτι για πρώτη φορά. Καλά, εσείς όμως είπατε πριν ότι στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό παίρνατε φασίστες παλιά. Όχι, όχι. Και επίσης έχετε. Να απαντήσω. Με συγχωρείτε. Ένα λεπτό. Τώρα αυτά τα έχουμε συζητήσει δυο μας. Πλυντήρια. 50 φορές. Θα πω κάτι που δεν το έχω πει ποτέ. Τον πατέρα Πλεύρη. Δεν τον είχατε υποψήφιο την πρώτη φορά. Εντάξει, τον πλυντήριο χάλασε εκεί και τελευταία. Μα εδώ συζητάτε με δύο πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, κύριε Πρόεδρε. 2004. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω μπει μέσα και κάνω τις κουβέντες με τους ευρωσκεπτιστές. Και επικοινωνεί μαζί μου ο Μάκης Σοβορίδης, και το λέω για πρώτη φορά αυτό, με τον οποίο διατηρούσαμε κάποια σχέση, πολιτικά καμία. Και μάλιστα σε κάτι βαφτίσια μου είχε πει: δεν έχουμε μαζί σου, δεν σε πιστεύουμε, θα πας στη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό πήγε. Τέλος πάντων. Και μου τηλεφωνεί και μου λέει: έχει υπόψη σου, θέλει να κάνει ο Λεπέν το ακροδεξιό εκεί και είναι έτοιμη να σώσουν και την Προεδρία. Κάντο. Και βεβαίως αυτό το οποίο έκανα εγώ, πήγα και ζήτησα με τους εταίρους που θέλανε να πάνε, τη Λίγκα του Βορρά, και έγινε το κόμμα των ευρωσκεπτικιστών. Άρα λοιπόν, εάν ήθελα, θα είχα πάει μαζί τους. Δεν έχω καμία συγγένεια, δεν πιστεύω, δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Συνεπώς, η συζήτηση με πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, όπως τον κύριο Αλεξόπουλο και τον κύριο Μπούκουρα, τι νόημα έχουν για εσάς? Δεν σηματοδοτούν αυτοί οι άνθρωποι? Είναι αντιπρόεδρος της Μαρχιακής Περιστερίου, ναι. Για εμάς, για σειρά έτη. Έφυγε από εμάς. Πήγε εκεί. Πήγε θα τους ξεγράψουμε όλους διαπαντός. Να σου θυμίσω, Λόρα, ότι ο πιμελέστερος και πιο αγαπημένος βουλευτής του Καραμαλή ήταν ποιος? Ποιος ήταν? Του ο Μανιαδάκης του Μεταξά. Το 36 έγινε υπουργός του Μεταξά για πάγους και ιστορίες και όλα αυτά που λέγανε συνόδα. Και το 56 ήταν υπουργός του. Σε τίποτα άλλο δεν ψάχνετε να μιμηθείτε τον Καραμαλή. Ψάχνετε να τον μιμηθείτε σε αυτά. Πώς πήρε από το. Εγώ είπα τι συμβαίνει στην πολιτική. Από το Μεταξά τι το συμβαίνει. Μανιαδάκη αυτό. Ο Μανιαδάκης, είναι το όραμά σας. Πώς θα πάρετε Μανιαδάκηδες από. Θέλω να πω ταμπού δεν βάζω. Αλλά δεν είμαι φασίστας και δεν πρόκειται να ασχοληθώ ποτέ με φασιστικές ή ναζιστικές νοοτροπίες. Ξεκάθαρα. Αλλά δεν έχω ταμπού. Κανένα ταμπού και με κανέναν. Άρα, αν εξαιρέσει κανείς το θέμα του ναζισμού,
πολιτικά, είπατε δεν έχετε κοινά με τη Χρυσή Αυγή. Πού διαφέρεται, δηλαδή και αυτή είναι εναντίον των μνημονιακών κυβερνήσεων και των μνημονιακών πολιτικών, και αυτοί είναι ευρωσκεπτικιστές. Δηλαδή με τι πρόταση εσείς θα απευθυνθείτε, γιατί φαντάζομαι γίνεται, πράξη, ότι τους δυναμικούς εθνικιστές τους θέλετε πράξη, στο κόμμα σας. Η ίδια πράξη γίνεται με μια γυναίκα από έρωτα και η ίδια πράξη γίνεται επί χρήμαση. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό. Μην με μπλέκετε λοιπόν με τους ακραίους εθνικιστές. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Δεν το κατάλαβα. Εγώ το παράδειγμα αυτό δεν το κατάλαβα. Με μια γυναίκα είσαι ερωτευμένος και ερωτευμένη, ναι, και κάνετε έρωτα. Η ίδια πράξη γίνεται και όταν πας επί χρήμαση. Δεν έχει όμως την ίδια μορφιά. Τι σημαίνει συνεπώς αυτό έχετε τις ίδιες πολιτικές απόψεις. Θέλω να πω ότι αυτή δεν έχουν καμία σχέση μαζί μας. Καμία σχέση. Παρότι συμπίπτεται σε πολλές πολιτικές απόψεις, αυτό λέτε. Η νοοτροπία τους διαφέρει. Τι διαφέρει. Δηλαδή, εγώ είχα θέσει πρώτο θέμα τους λαθμετανάστες. Τώρα. Και η Χρυσή Αυγή είναι στην ατζέντα της. Εγώ δεν θα πάω ποτέ στο λιμάνι να τους πετάξω στη θάλασσα. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, εσείς αλλά θα κάνατε. Τι θα κάνατε σε αυτή. Πολύ απλά. Την θα είχα επιτάξει 20 πλοία του φέρι από εδώ από το λιμάνι για ένα χρονικό διάστημα και θα το πήγαινα σε λιάζο στοιχείο, θα φόρω τον Αχίλιο και του πήγαινα λατάκια. Γεια σας. Θα είχα συνοηθεί με τους Ρώσους που έχουν το λιμάνι, αμέσως ήρθατε για καλά, ξαναφύγετε. Γιατί αυτός έρχεται αυθαίρετα στη χώρα μου. Πώς θα τους πηγαίνατε λατάκια. Ναι, στη Συρία πίσω. Από εκεί που ήρθα. Πίσω εκεί που βομβαρδίζουν στις μάχες, θα τους ξαναπηγαίνατε εκεί. Δεν θα εξετάζατε. Θα σίγουρα, δεν θα εξετάζατε τις αιτήσεις για το άσυλο. Και αυτοί θα δέχονταν να μπουν σε αυτά τα πλοία για να επιστρέψουν. Γιατί εγώ ένα λεπτό. Γιατί είπατε πριν ότι εγώ δεν θα ασκούσα βία όπως ασκεί η Χρυσή Αυγή. Πώς θα μπαίνανε αυτοί στα πλοία. Τους έβαζα όπως θα τους είχα διώξει και από την ειδωμένη. Δεν καταλαβαίνω. Θα ασκούσατε βία λοιπόν. Κρατική βία. Εν πάση περιπτώσει, τότε να του καταλύσω, να του βάλω και όχι, ρωτώ μέσα. Εγώ. Επαναλαμβάνω. Θα έβρισκα τον τρόπο να του βάλω. Θα κρατική βία για να το πετύχετε αυτό. Είμαι υπέρ του νόμου και τη τάξη. Ο νόμος και η τάξη δεν γίνεται ενίοτε με γαρδένιες. Πάντως δεν ακούγεται και τόσο νόμιμο χωρίς να εξεταστεί αίτηση για το άσυλο να του στείλετε πίσω. Άσυλο είναι για την πρώτη χώρα που βγαίνει. Δεν είναι η πρώτη χώρα η Ελλάδα. Ναι, αλλά ούτε νοείται να το στείλετε στη Λατάκια. Να το στέλνετε στην Τουρκία. Μας κάνανε οι εταίροι μας, το Δουβλίνο 2. Στην Τουρκία θα το στέλνετε. Εγώ δεν θα τον επιτρέψω, ο Γιάννη. Στην Τουρκία θα το στέλνετε, γιατί σας ακούω να είστε άνετος στο να το στείλετε στη Λατάκια. Αλλά στην Τουρκία από την Τουρκία. Συγχωρέστε με τα γυναικόπαιδα που πήγανε για να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς. Θα τους εγκλωβίσω εδώ πέρα. Μέχρι πόσους και μέχρι πότε, πόσους. Ξέρεις ότι έχουμε 4 εκατομμύρια λαθρομετανάστες. 4 εκατομμύρια. Και βρίσκεται εύκολα. Με ένα ρεπόρτερ νερό αύριο, βάλτε να δείτε πώς είναι η διαφορά των τηλεφώνων στη WIT, στην Banafon και στην Κοσμοτέ. Έχουμε 4 εκατομμύρια ανθρώπους εδώ. Αντέχει η Ελλάδα. Είμαι η φτωχότερη χώρα. Έχω 10 εκατομμύρια και έχω 4 από αυτούς. Και οι άλλες χώρες έχουν 2% λάθος μετανάστες. Δεν θα τους αντέξω. Πάει. Εγώ θα τους διώξω. Πάντως, πάρα επειδή πολύ απλά. Λέτε για την Νέα Δημοκρατία και για τον Κυριακό Μητσοτάκη. Δεν είναι τόσο πάρα πολύ απλά αυτά όσο ακούγονται λέγοντάς τα. Δηλαδή το τους βάζω στο καράβι και τους στέλνω στη Λατάκια. Ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι απλό. Ωραία, θα το κάνω απλό. Όλα γίνονται απλά. Τι να κάνω. Να τους δέχομαι εδώ μέχρι πότε. Μέχρι πότε. Άρα. Είπανε τώρα στην Τουρκία, συγγνώμη Έλλη μου, η συμφωνία με την Τουρκία της Ευρώπης είναι τρελή. Ότι θα σας δίνουμε τόσα. Και τα λοιπά. Άρα θα τους στείλετε πίσω εκεί που τους βομβαρδίζανε και φύγανε για να έρθουν να σωθούν. Και θα τους στείλετε πίσω στον πόλεμο. Τα εκατομμύρια που ζουν εκεί, γιατί ζουν εκεί. Και πάντως η απάντησή σας, κύριε Πρόεδρε, περιέχει και μια παραδοχή. Ότι δεν μπορείς να τους σταματήσεις από εδώ να έρθουν. Εσείς δίνετε τη λύση στο, από την ώρα που θα έρθουν και μετά θα τους πάτε πίσω. Για αυτούς που είναι εδώ. Για τους άλλους που έρχονται, τι θα του κάνετε. Τους αφήσαμε στο ΝΑΤΟ. Είδατε έναν να έχει πιάσει το ΝΑΤΟ. Έναν. Εσείς τι θα κάνετε. Ναι, εσείς τι προτείνετε. Τι θα κάνετε. Θα ασφάλιζα τα σύνορα της χώρας. Θα τους ρίχνετε στη θάλασσα όπως οι Ιταλοί. Θα ασφάλιζα τα σύνορα της χώρας. Πώς. Θα τα ασφάλιζα. Πώς, πρόεδρε. Τα θαλάσσια. Τα θαλάσσια πώς. Γιατί. Η Αγγλία πώς κάνει. Και ασφαλίσει. Πώς θα τους πνίγουμε δηλαδή. Η Αγγλία. Θα τους πνίγουμε πώς. Θα πήγα να βρω το know-how νησιωτικών χωρών. Η Αγγλία πώς μπορεί και τη χώρα τους την έχουν περιφρουρήσει. Πώς. Έχω δει ταινίες. Που καν πάνε κολυμπώντας και τους μαγκώνουν και τους διώχνουν. Τι να κάνουν. Εντάξει, είναι εύκολο γιατί είναι το στενό της μάχης, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχει τα ίδια γεωγραφικά χαρακτηριστικά η Αγγλία με την Ελλάδα. Με όλα τα νησιά διάσπαρτα. Πάρα πολύ. Άλλη απάντηση, κυρία Ελίνα, σας πείσω. Γιατί αυτόν που συλλάβανε στην Ηνωμένη με το μαχαίρι ήταν από το Μαρόκο.
Αυτός λοιπόν από το Μαρόκο, μακροβού την έδινε, πέρανε και στο Γιβραλτάρ. Ή κανόνα έπαιρνε, πήγαινε στις Αζόρες, στις Ισπανικές Αζόρες. Αυτός όμως προτίμησε να περάσει Μαρόκο, να περάσει Λιβύη, να περάσει Αλγερία, να περάσει Ρυσία, να περάσει Αίγυπτο, να περάσει Σινά, να περάσει Ισραήλ, να περάσει Συρία, να πάει η Τουρκία για να έρθει εδώ. Γιατί? Για το φιλοξενούμενο του κυρίου Παπαδόπουλου. Για τον φιλοξενούμενο του κυρίου Παπαδόπουλου όταν ήταν στον Αντένα. Βγαίνει ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης και Εσωτερικών τότε, ο κύριος Παυλόπουλος, και λέει: ευχαριστώ τους μετανάστες που προτίμησαν την Ελλάδα. Αυτό έχει γίνει σημαία. Ο αρχηγός του κράτους σήμερα μας κάνει στην Ελλάδα. Γιατί λοιπόν δεν πάνε στην Ισπανία? Γιατί η Ισπανία ξέρει και φυλάει στα θαλάσσια σύνορά της. Πολύ απλά. Συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, βάλτε ένα σίγμα εκεί στη χώρα, γιατί τη χώρα δεν υπάρχει, είναι τη χώρα. Και επίσης βάλτε το σε εισαγωγικά, για να φαίνεται ότι το λαθρομετανάστες το είπε ο κύριος Καρατζαφέρης. Ο κύριος Καρατζαφέρης λέει αυτά που διαβάζει. Αν πάτε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, και αύριο θα σας στείλω για το αρχείο του ΕΝΙΚΟΣ, του 1935 μιλάει για λαθρομετανάστες. Σιγά σιγά το γλυκάναμε. 35. Η επίσημη είναι η εφημερίδα της κυβερνήσεως. Λοιπόν, σιγά σιγά το βγάζουμε από τη μέση. Όποιος μπαίνει λαθρέα στη χώρα είναι λαθρομετανάστης. Από εκεί πέρα είναι κατηγορία. Ο Μανιαδάκης τότε σε τι θέση ήταν το 35? Ήταν η κυβέρνηση τότε μάλλον του Βενιζέλου, το 36 το 36. Δηλαδή δεν υπάρχουν πρόσφυγες, κύριε Πρόεδρε, κατά τη γνώμη σας? Είναι όλοι λαθρομετανάστες. Η πρώτη ιδιότητα του πρόσφυγα είναι λαθρομετανάστης. Εάν είναι πρόσφυγα, να έρθει στο αεροδρόμιο και να λέξει τα χαρτιά του. Εάν μπαίνει στη χώρα λαθρέα, είναι λαθροεπιβάτης και λαθρομετανάστης. Και με άλλα πράγματα. Αυτό δεν αλλάζει. Τώρα τα γλυκαντικά που βάζουμε πρόσφυγες κτλ. Είναι άλλου είδους τάξεως. Πρόσφυγα είναι στην Τουρκία. Η πρώτη χώρα έξω από τη χώρα του. Έτσι λέει το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι η τρίτη χώρα, η τέταρτη χώρα. Πάντως γενικά σας βλέπω σε μια έκρηξη ανθρωπισμού απέναντι στους πρόσφυγες. Όταν θα έρθεις πρόσωπο με πρόσωπο με το παιδί, θα το λυπηθείς και θα βοηθήσεις. Όταν όμως έρθει ο λαθρομετανάστης πρόσωπο με πρόσωπο με την κόρη σου, όπως έγινε με την κόρη της άλλης στην Πάρο, τότε θα αισθανθείς διαφορετικά, Νίκο. Νομίζω ότι ο ποινικός είναι ποινικός, όποιο χρώμα και αν έχει και όποια ζαράτσα. Άρα δεν έχουμε κανένα λόγο να τους αυξήσουμε. Και ότι ο διαχωρισμός θα γίνεται σε κάθε περίπτωση και είναι ευθύνη του κράτους. Εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια και αυτοί είναι 4 με τους καινούριους. Στις φυλακές το 70%. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να είμαστε χήμα. Δεν είμαι υπέρ του να είμαστε χήμα, αλλά δεν είμαι και υπέρ του να θεωρούμε λαθρέες τις ζωές των ανθρώπων. Ούτε να τους στέλνουμε πίσω εκεί από όπου έφυγαν για να σώσουν τη ζωή. Η ζωή τους δεν είναι λαθρέα. Στη χώρα μου όμως επιβιώνουν λαθρέα. Μα αυτό όμως λένε και οι χώρες της Βαλκανικής Οδού, τις οποίες εμείς μεμφόμαστε, διότι κλείσαν τα σύνορα και δεν δέχονται κανένα. Μήπως να τους παίρνουμε και να την παλφή πριν να σοβαρέσουμε πίσω στις βόμβες? Τους έκανε η Γερμανία νταντά, τους έκανε η Γαλλία νταντά. Ή δεν έχει τη δύναμη ο άξονας Γαλλία-Γερμανία? Γιατί λέμε ότι πρέπει όλη η Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες? Δεν έχετε δύναμη στα Σκόπια που εκλειπνώνουν στην Ευρώπη, άνοιξε τα σύνορα? Άρα θα κάνατε το ίδιο. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοκρατικά θα έπρεπε να πάρει όσους πρόσφυγες μπορούσα. Εάν μπορούσα, θα προστάτευα τη χώρα μου. Ναι, αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο ευρωπαϊκό ιδεώδες αυτό. Διότι εμείς κατηγορούμε αυτή τη στιγμή όλες τις χώρες στην Αυστρία. Να πάει ο Τσίπρας επάνω και να κάνει μια πρόταση, την οποία την έστειλα μέσω τρίτων, δεν ξέρω αν έφτασε ποτέ στα χέρια του, μέσω συναδέλφου δημοσιογράφου. Πάμε στην Ευρώπη και λέμε: είμαστε 500 εκατομμύρια. Είμαστε 10, είσαι 85 εσύ η Αγγλία, είναι 60 η Γαλλία. Πάμε ποσοστό. Δεύτερο κωδικό. Είμαι η φτωχότερη στην πλουσιότερη. Ελάτε λοιπόν να δούμε για κάθε φίλο. Αυτά και τα δύο είναι σωστά. Ναι, σωστό. Χίλιοι που είμαστε, ξέρετε πόσο παίρνουμε αυτό το κωδικό? 2 στους 1000 παίρνουμε. Και παίρνει 300 περίπου η Γερμανία. Λόγω χρηματική. Αυτά γιατί θα πάμε να τα πούμε, αφού θα τους έχετε στείλει στη Λατάκια? Όχι, θα τους στείλω εκεί πέρα, εάν δεν μου δώσουν απάντηση. Θα τους στείλω. Εάν δεν μου δώσουν απάντηση, τότε υποχρεούμε να περιφρουρήσω τη χώρα μου. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε και θα μπουν στο παιχνίδι της τηλεοπτικής ανάκρισης του Προέδρου και οι συμπολίτες μας που είναι παρόντες εδώ στο στούντιο του Σταρ. Μικρή διακοπή, επανέρχομαι. Κάψιμο χθες, αλλά τσίμπησα τηλεφωνάκι. Ωχ, το όνομα. Καλά, σε μία μίλησες και δεν θυμάσαι όνομα. Άκουσε, πάρε στο 11888 για ονοματεπώνυμα. Σταθερά, κινητά. Και διευθύνσεις. 11888, σούπερ αριθμός. Έχω μεγάλο γαλλικά.
πολύ μεγάλο σου λέω. Καψούρα μου και αρρώστια μου, με κάνεις πάλι να κλαίω. Μη μένεις στα στερεότυπα. Γύρνα το στο ελληνικό ποιοτικό τραγούδι. Ελληνικός 93,2. Η Ελλάδα σε πέντε γραμμές. Είμαι οι ιδέες σου. Το όραμά σου. Οι γνώσεις και τα ταλέντα σου. Είμαι η κόπη και τα ξενύχτια σου. Είμαι οι άνθρωποι σου που δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Είμαι οι συνεργάτες σου. Οι πελάτες σου. Είμαι κομμάτι μιας οικονομίας που προσπαθεί να πάρει και πάλι μπροστά. Είμαι θέσεις εργασίας, παραγωγικότητα, καινοτομία. Είμαι η βάση από την οποία θα αρχίσει η ανάπτυξη. Είμαι η επιχείρησή σου. Η Τράπεζα Πειραιώς ακούει τις ελληνικές επιχειρήσεις και εισάγει την αναπτυξιακή τραπεζική. Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο τραπεζικής για νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες που προσφέρει εξειδικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις, αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια, συμβουλευτικές υπηρεσίες και όλα αυτά με την καθοδήγηση του αποκλειστικού σας συνεργάτη από την πρώτη κιόλα συνάντηση. Γιατί πιστεύουμε ότι η επιστροφή στην ανάπτυξη αρχίζει από το ελληνικό επιχειρήν. Μάθετε περισσότερα στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς και στο piraeusbank.gr. Τράπεζα Πειραιώς. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην αγορά, μαγειρεύοντας με τον Γέροντα Ευδόκιμο. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, το βιβλίο του πατέρα Ευδόκιμου με απλές, καθημερινές, μοναστηριακές συνταγές, αλλά και προτάσεις για το πασχαλινό τραπέζι. Μαζί Relax, η νέα αντιστρες συνήθεια. Αυτό το Σάββατο μη χάσετε την αγορά. Την Κυριακή στη Real News. Δημήτρης Μητροπάνος, πες μου τα αληθινά σου. Το CD που περιέχει τις μεγάλες επιτυχίες, θες και σβήσε το φεγγάρι. Σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Μαζί, τα λαϊκά παραμύθια της Μακεδονίας μας. Για πρώτη φορά, κορυφαίοι λαογράφοι καταγράφουν σε ένα βιβλίο τα παραμύθια από Μακεδόνες λαϊκούς αφηγητές. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Είμαι οι ιδέες σου, το όραμά σου, οι γνώσεις και τα ταλέντα σου. Είμαι η κόπη και τα ξενύχτια σου. Είμαι οι άνθρωποι σου που δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Είμαι οι συνεργάτες σου, οι πελάτες σου. Είμαι κομμάτι μιας οικονομίας που προσπαθεί να πάρει και πάλι μπροστά. Είμαι θέσεις εργασίας, παραγωγικότητα, καινοτομία. Είμαι η βάση από την οποία θα αρχίσει η ανάπτυξη. Είμαι η επιχείρησή σου.
Η Τράπεζα Πειραιώς ακούει τις ελληνικές επιχειρήσεις και εισάγει την Αναπτυξιακή Τραπεζική. Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο τραπεζικής για νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες που προσφέρει εξειδικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις, αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια, συμβουλευτικές υπηρεσίες και όλα αυτά με την καθοδήγηση του αποκλειστικού σας συνεργάτη από την πρώτη κιόλας συνάντηση. Γιατί πιστεύουμε ότι η επιστροφή στην ανάπτυξη αρχίζει από το ελληνικό επιχειρήν. Μάθετε περισσότερα στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς και στο piraeusbank.gr. Τράπεζα Πειραιώς. Κάψιμο χθες, αλλά τσίμπησα τηλεφωνάκι. Όχι, το όνομα. Καλά, σε μία μίλησες και δεν θυμάσαι όνομα. Άκουσε, πάρε στο 11888 για όνομα τεπώνυμα. Σταθερά, κινητά. Και τι φύνσεις. 11888, σούπερ αριθμός. Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στη συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο του νέου πολιτικού σχηματισμού Εθνική Ενότητα, του κυρίου Γιώργου Καρατζαφέρη. Και πάμε στην κυρία Λώρα Ιωάννου για να κάνει ένα ερώτημα για τα περί κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, από ό,τι μου έλεγε. Ναι, ναι. Πρόσφατα, το Φεβρουάριο, δηλώσατε σε συνέντευξή σας στη Real News, ή μάλλον προτείνατε οικουμενική κυβέρνηση με τον Κώστα Καραμαλή πρωθυπουργό. Δεν το είπε έτσι. Δεν το είπε. Όχι. Είπε αν είναι πρώην πρωθυπουργός. Εάν πρόκειται να είναι πρώην πρωθυπουργός, αυτό είναι ο Καραμαλής. Είναι ο καλύτερος. Ισχύει αυτή η πρόταση, πιστεύετε ότι εξυπηρετεί ακόμα αυτό το στόχο ή έχει αλλάξει? Εάν πάλι επιμένω, αυτή η Βουλή πρέπει να βγάλει ένα πρώην πρωθυπουργό να βάλει στα πράγματα, αυτός πρέπει να είναι ο Καραμαλής. Δεν μπορεί να είναι ο Σαμαράς, δεν μπορεί να είναι ο Παπανδρέου και δεν μπορεί να είναι ο Σιμίτης. Ο Σαμαράς γιατί δεν μπορεί να είναι? Δεν έκανε καλά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά το day to day, τη διαχείριση, την καθημερινότητα. Πρωτογενές πλεόνασμα κλπ. Ναι, πάση περιπτώσει, νομίζω ότι σήμερα το Σαμαρά δεν το θέλει κανένας, τουλάχιστον στον χώρο αυτής της παράταξης, στον ευρύτερο. Δεν το θέλει. Και από πολλές κινήσεις αυτό φαίνεται. Δεν θα ήθελα όμως να μιλήσω για κάποιον ο οποίος τώρα είναι εκτός πολιτικής παιδιάς. Εκτός πρώτης γραμμής. Εκτός πρώτης γραμμής. Δεν θα ήθελα να μιλήσω. Τώρα. Είπατε για τον Καραμαλή ότι είναι ο καλύτερος από αυτούς. Θεωρείτε ότι δεν έχει ευθύνες για την κρίση? Για το γεγονός ότι φτάσαμε ευθύνες στην οικονομική κρίση. Σαφώς, όλοι έχουν ευθύνες. Από τη μεταπολίτευση και μετά, ο καθένας αύξανε το δημόσιο χρέος. Τα αύξανε. Ο Καραμαλής το αύξησε και αυτός πάρα πολύ. Εγώ, αν θέλεις να καταμαρτήσω κάτι, Νίκο Χατζηνικολάου, στον Καραμαλή, είναι ότι θα το πολεμούσα. Δεν θα το άφηνα. Αλλά όμως έμπλεξε κι αυτός τότε με τους. Πώς τους είπε. Τους Νταβατζίδες. Και τον έφαγαν. Δομημένα ομόλογα, βατοπέδι που δεν υπήρχε πουθενά θέμα, όλα αυτά, και περισσότερο αηδίασε και τα παράτησε και έφυγε. Δεν νομίζω ότι κάποιος τελείωσε το χαρτί του. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ ότι αν αύριο το πρωί σηκώσει το χέρι, το 90% της κοινωνικής ομάδας δεν θα στοιχηθεί πίσω του. Α, ναι. Αν σηκώσει το χέρι. Αν. Τότε γιατί εννοώ. Το ψιλοσήκωσε το χέρι για τον Μεϊμαράκη, εξελέγει ο Κυριάκος. Έχω την αίσθηση ότι ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης έκανε πολλά λάθη. Και το καψελέτε μόνος του. Κάποια λάθη τα έκανε και εδώ στην εμφάνιση τη δική σου, που αντί να τον κάνει εφαλτήριο αυτή τη δυνατότητα των διωρών, χάλασε. Δεν έπρεπε εν δυνάμει αρχηγός του κόμματος μία εβδομάδα πριν να τσακώνεται με το μέγεθος που λέγεται Παπαμίκος. Ό,τι και να είναι ο Μίκος, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Έκανε λάθη τακτικής. Είναι μια εξέλιξη η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι θα έχει ευρετικά αποτελέσματα για τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς είχα καταλάβει καλά ότι από τους 4 υποψηφίους, δηλαδή Μεϊμαράκη, Κυριάκο Μητσοτάκη, Τζιτζικώστα και Άδωνη Γεωργιάδη, ότι συμπαθούσατε περισσότερο τον Τζιτζικώστα? Όχι, εγώ με τον Τζικώστα ήμουν φίλος πολύ με τον πατέρα του. Είμαστε τα 4 παιδιά του Αβέροφ, έτσι. Ήταν ο Τζικώστας, ήταν ο Σαμαράς, ήταν ο Σωτήρης ο Γατζηγάκης και εγώ τότε. Είχαμε μία σχέση. Ο γιος όμως βγήκε λίγο ανώριμος. Έκανε πολλά λάθη αυτό το παιδί. Λάθη τα οποία θα του στοιχίσουν για το αύριο. Είναι ένα εξαιρετικό καλό παιδί. Γιατί δεν στηρίζονται τον Άδωνη που είναι και πολιτικό σας παιδί και πνευματικό? Έχω την αίσθηση ότι ο Άδωνης από όλους αυτούς ήταν ο εφιέστερος. Αλλά είναι ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να τα μετράς με το χρόνο και με το χώρο. Έκανε λάθη.
Άρα αναγνωρίζετε στον κύριο Μητσοτάκη ότι έκανε τα λιγότερα λάθη από τους τέσσερις. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν πάρα πολύ σοβαρός στην κρίση. Κρατήθηκε πίσω. Τώρα βέβαια, εμένα θα με έβαζε, ίσως επειδή είμαι περισσότερο της πιάτσας, Έλλη. Η αιμονή του κύριου Μητσοτάκη να βάλει τη Vodafone να μετρήσει, εμένα θα με έβαζε σε ψήλους. Το Μημαράκι δεν τον έβαλε. Τώρα, λίστες. Τώρα λίστα Borgians. Panama Papers. Λίστα Φαλτσιανή. Λαγκάρτ. Τι γίνεται? Πολλοί συγγενολόγοι πολιτικών φιλοξενείται στις λίστες αυτές. Και ουδής Αμερικανός. Πήξαμε στον ξάδερφο, στην ξαδέρφη, στον ανησυχείο, στον... Και ουδής Αμερικανός. Τι εννοεί του ουδής Αμερικανός? Έχω την αίσθηση ότι ο Αμερικανός βάζει επιλεκτικά τι θέλει. Εναντίον του Πούτιν, εναντίον όλων. Α, λέτε ότι... γίνεται μια επιλογή. Ότι γίνεται μια επιλογή στο... Γίνεται μια επιλογή. Ποιους καίνε και ποιους όχι. Ναι, δηλαδή έχω την αίσθηση ότι αυτό που συμβαίνει τώρα, ειδικά με τον Κάμερον, θα έχει αντίκτυπο στις 23 Ιουνίου, έτσι. Μακάρι να φωτίσει ο Θεός τους Άγγλους και να κάνουν το μεγάλο άλμα. Εδώ για τη χώρα μας τι λέτε για τις λίστες αυτές? Ας πούμε αυτή την περιβόητη λίστα Φαλτσιανή ή λίστα Λαγκάρτ. Γιατί οι κυβερνήσεις δεν προχώρησαν ποτέ στο να κάνουν φορολογικούς ελέγχους, να κερδίσει το κράτος χρήματα? Είχε πολλούς συγγενείς. Θα έλεγα, Νίκο, ότι οι συγγενείς καμία φορά μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Δεν υπάρχει κανείς από όλους αυτούς που να μην φοβάται, μην του σκάσει τα στροπλιά. Και εδώ ο Παπασταύρου, για τον οποίο εμείς βγάζαμε πάρα πολλά ρεπορτάζ τότε με τον αείμνηστο, τον Μπότσαρη, το Χάρη, βρίσκεται σε όλες τις λίστες. Έτσι, ναι. Σε όλες. Δεν υπάρχει λίστα που δεν βρίσκεται μέσα. Οι πιτσιρικάδες στο διαδίκτυο λένε ότι είναι και στη λίστα με τα ψώνια για το σούπερ μάρκετ. Και στη λίστα γάμου αυτού που παντρεύεται και στη λίστα γάμου. Καφέ, ζάχαρη. Τώρα, με αυτές τις λίστες πρέπει να γίνει κάτι κατά τη γνώμη σας? Πρέπει δηλαδή να επιδιώξει τουλάχιστον να φέρει χρήματα το κράτος στο ταμείο? Νίκο μου, πρέπει να γίνει ο νόμος, ο οποίος καθυστερεί και να πει τόσο τις 100 φέρει τα λεφτά μέσα. Πάρα πολύ απλά. Θα έρθουν όλα τα λεφτά. Όπως έκανε ο Μπερλουσκόνη πριν από μερικά χρόνια στην Ιταλία. Ήταν θέμα που είχα αναπτύξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχα πει τα λεφτά είναι δεσμευμένα, δεν μπορεί να τα φέρει πίσω. Φέρτε τα λεφτά μέσα. Και μάλιστα μπορούν να πούν. Όποιος θα πάρει ομόλογα δεν το φρολογούμε καθόλου. Ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Ναι. Πάρε ομόλογα του δημοσίου, δεν θέλω τίποτα. Είναι μια έξυπνη σκέψη. Σαφώς, θα μαζευτούν λεφτά. Μα να τα φέρει μέσα όταν εσείς λέτε να πάμε στη δραχμή. Κορόιδο είναι. Να τα έχει εδώ. Να τα έχει εδώ. Με δραχμή. Για να γίνουν δραχμή. Για να γίνουν ομόλογα. Με ρήτρα ευρώ. Με ρήτρα ευρώ. Πρόεδρε, δεν σε βλέπω πολύ ευρωλάγνο, Γιάννη. Είσαι παράβολα, μπορεί να τα έχεις. Σε βλέπω ευρωλάγνο. Σε παράβολα να τα έχουν. Από το να είναι σε capital control στα λεφτά μας, καλύτερα να έχουμε ένα παράλληλο, νομίζω, να κινούμεθα. Τώρα με την οικονομία τι θα γίνει, Πρόεδρε? Τι βλέπετε μπροστά? Εγώ διάβασα τη Real News στην Κυριακή. Τα capital control θα έρθουν. 270 δις γράφει η Real News. Ότι είναι τα εκχρολήσια μέχρι το 30. Έτσι. 14 χρόνια 270. Έτσι. Όποιος ισχυρίζεται ότι θα μπορέσει η χώρα να τα απεξέλθει είναι ζουρλός. Πρέπει να βάλουμε ένα μανδύα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε αυτά τα μεγέθη και πώς θα αντιμετωπίσουμε. Μα ο Σόιμπλε είπε πάλι, ξεχάστε την ελάφρυνση χρέους. Βεβαίως. Και αυτό κάνει εντύπωση το ότι το λέει με σούσεις στις διαπραγμάτευσεις. Μα πόσο υποχωρούμε. Yes, sir, λέει σε όλο ο Τσίπρας. Ίδιος είναι. Τον έφτιαξε το σώμα ο Σαμαράς όταν δεν του παρέδωσε. Όλα, σε όλα ναι. Όχι. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε και ένα όχι. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Κάτω από το φόβο ότι θα μας κάνουν ταντά, λέμε ναι. Όχι, το οποίο θα κλείσει. Μπορεί να φτάσει και μέχρι την έξοδο από το ευρώ, εννοείται. Γιατί όχι, έχουν υποθεί πολλά κατά καιρούς. Ναι, στο ναι, τέλος... ναι, Έλλη μου. Γιατί όσο είμαστε μέσα, είμαστε εγκλωβισμένοι. Πάντως, κύριε μέχρι πρόεδρε, το 30, 270 δισεκατομμύρια. Το λέμε στον Νικολαό. Το λέμε, παιδιά, 270 δις θα χρειαστούμε 14 χρόνια. Θα είμαστε πληγμένοι. Αυτά για να βγούμε. Να μου επιτρέψετε να σας πω ότι μέχρι σήμερα ο ελληνικός λαός αυτό που σίγουρα δεν έχει ακούσει είναι μια σοβαρή πρόταση. Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά. Από την πλευρά δηλαδή των ευρωσκεπτικιστών, από την πλευρά όσων προτείνουν ή φλερτάρουν με την ιδέα της εξόδου. Γι' αυτό κάναμε το κόμμα, για να του δώσουμε την πρόταση αυτή όσο αλλά και εσείς κάνετε το κόμμα πρώτα και χωρίς να έχετε την πρόταση. Είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε. Από το να δουλεύουμε στα καφενεία, χρειαζόμαστε μια έδρα έτοιμη. Μάλιστα. Ωραία. Άμα είναι έτσι. Τώρα τον Μπαλτάκο. Πώς αποφασίσατε να κάνετε κολεγιά μαζί του? Αυτός ήταν στο παρασκήνιο εκεί επί Σαμαρά. Έκανε και συζητησούλες με τον της Χρυσής Αυγής, με τον Κασιδιάρη και τον μαγνητοφωνούσανε. Φαίνεται ότι έκανε και τηλεφωνήματα και σε κανένα δικαστή που και που. Μάλλον η φωνή άλλου ήταν αυτή. Άλλου ήταν. Η φωνή άλλου ήταν.
Πιανού? Αυτοί που λένε ότι δεν μπορούσαν να διευκρινίσουν οι πραγματογνώμονες ποιανού ήταν. Έτσι είναι. Πιστεύετε ότι ο Μπαλτάκος έχει πολιτικό εκτόπισμα, δηλαδή μπορεί να φέρει ψήφους στο καινούριο σχήμα? Τον θεωρώ πάρα πολύ έξυπνο. Το ρωτώ γιατί ο Μπαλτάκος ήταν άνθρωπος που κινήθηκε πίσω από τη σκηνή. Δεν ήταν πάνω στη σκηνή, ήταν γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, ουσιαστικά σύμβουλος του Αντώνη Σαμαρά, δεν ήταν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής. Και εδώ στο Σταρ είχατε μια σπουδαία δημοσιογράφο, την οποία είχατε πίσω από τις εκπομπές, τη βγάλατε μπροστά και σκίζει, την Τζίνα. Την? Την Τζίνα. Α, τη Ζίνα, όχι Τζίνα, Ζίνα, Κουτσέλη. Έτσι λοιπόν. Είναι η Ζίνα σας δηλαδή ο Μπαλτάκος? Μακάρι να έχεις αναλογίες. Πάντως Νίκο, να πω ότι ο κύριος Μπαλτάκος δεν ήταν τόσο πολύ στο παρασκήνιο. Έκανε, λειτουργούσε ως ανταυτού τότε Σαμαρά. Δηλαδή, στο παρασκήνιο. Στο παρασκήνιο. Δεν έβγαινε ούτε συνεντεύξεις έδινε, ούτε ομιλίες έκανε. Έκανε τολμηρές κινήσεις. Τολμηρές κάποιες κινήσεις είχε κάνει. Όταν πλακώθηκαν. Ναι, όταν τα σπάσανε. Πάντως ήθελε να φύγει. Δεν τον άφηνε ο Σαμαράς. Έτσι για να τα λέμε. Τότε άρχισε να φύγει. Δεν τον άφηνε ο Σαμαράς γιατί σαφώς ήταν ευφιέστατο του Σαμαρά. Ο Μπαλτάκος θα αναλάβει να ξυλώσει το πουλόβερ της Χρυσής Αυγής. Γιατί πολλοί λένε ότι αυτό το σχήμα το έφτιαξε το κατεστημένο. Έτσι λένε οι Χρυσαυγίτες. Ότι το έφτιαξε το κατεστημένο για να ξυλώσει το πουλόβερ της Χρυσής Αυγής. Για εμάς. Ναι. Το σύστημα πότε με διώχνει, πότε με φέρνει. Καλώς είμαι. Μα είναι αδόν τέτοια πράγματα. Απλώς βλέπω ότι στη Χρυσή Αυγή μέσα δημιουργούνται προϋποθέσεις εσωτερικής έντασης. Πάω μέχρι εκεί. Γιατί? Τι εννοείται? Βλέπω κάποια πράγματα έτσι. Εντάξει. Βλέπω ότι πάει να δημιουργηθεί μια ιστορία εσωτερική. Η γνώμη σας για τον Μιχαλολιάκο ποια είναι? Παραδόξα, θα σου πω ότι είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Πέρα όλων των δοξασιών του κτλ. Και καλό Πάσχα να έχουμε. Πώς. Και καλό Πάσχα, λέω, να έχουμε και να τον κεράσουμε και μια πάστα, αφού είναι καλό παιδί. Πώς είναι καλό παιδί? Από πού προκύπτει? Οι αρχές του δεν είναι καλές. Με συγχωρείτε, εσείς είπατε πριν από λίγο ότι εγώ δεν θα τους πέταγα στη θάλασσα, ούτε θα τους χτύπαγα τους μετανάστες όπως κάνει η Χρυσή Αυγή. Πώς είναι καλό παιδί κάποιος που διευθύνει σαν άνθρωπος ο ίδιος, δεν είναι κακός? Δεν είναι και ακραίος. Όχι. Είπατε δεν είναι ακραίος. Ότι δεν είναι ο ίδιος. Ο κύριος Καρατζαφέρης είπε: εγώ δεν είμαι ακραίος, ναι, όπως ο Μιχαλολιάκος της Χρυσής Αυγής. Δεν είμαι ακραίος. Σαφώς δεν είμαι ακραίος. Καλό παιδί ο Μιχαλολιάκος λοιπόν. Μόνος του μεμονωμένα είναι σαν άνθρωπος καλό παιδί. Τον επηρεάζει όταν βρίσκεται με κοινό. Ποιος τον επηρεάζει, ο Κασιδιάρης? Η ιδεολογία του. Άρα χωρίς την ιδεολογία του είναι καλό παιδί. Ωραία, αν τον καλέσει σπίτι του ποτέ. Είναι καλό παιδί ο ναζιστής, δηλαδή, αυτό μας λέτε τώρα. Όχι, δεν μπορώ να πω. Δεν είναι καλό παιδί ο Γκέμπελς, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος, σαν δομή, δεν είναι κακός. Και να σου πω και κάτι, Νίκο μου. Σε ένα κανάλι όπως και εδώ το δικό σου και στο δικό μου, έρχεται όλος ο κόσμος. Ο μόνος ο οποίος όταν έρχεται φέρνει ένα ουίσκι για τους κάμεραμεν είναι αυτός. Απλώς για την ιστορία τώρα. Το χαρακτήρα του λοιπόν τονίζεται, ότι έχει καλά στοιχεία στο χαρακτήρα του. Δεν ξέρω, μπορεί να δημόσιε σχέσει. Ελπίζω να μην του σκοτίζει για να τον αντέχουν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολύ πνεύμα και του δίνει όπλευμα. Λοιπόν, πάμε στους συμπολίτες μας. Ποιος θέλει να κάνει ερώτηση? Ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα. Θεόδωρος Αλεξανδρής λέγομαι και είμαι δασολόγος περιβαλλοντολόγος. Κύριε Πρόεδρε, θα σας κάνω δύο πολύ γρήγορα ερωτήματα. Επειδή υπόθηκε προηγουμένως για το θέμα του ότι δώσατε όταν ήσασταν στην πολιτική σκηνή του τόπου 1.000.000 ευρώ στο Ταμείο Πτωχών που είχαν ιδρύσει τότε. Τελικά αυτά τα λεφτά ξέρετε τι έχουν γίνει? Και επίσης ένα δεύτερο γρήγορο ερώτημα. Καλή ερώτηση αυτή. Πριν πάτε στο δεύτερο, ναι, θα το κάνετε μετά. Ίσως θα είχαν αφήσει την πάντα για να τα δώσουν στους πρόσφυγες τώρα. Εγώ τα μάθει τι έχουν γίνει όμως. Ξέρετε τι έχουν γίνει τα χρήματα αυτά, παρακολουθήσατε? Έχουν ζήτησα από την Τράπεζα της Ελλάδας τις υπογραφές. Είναι οι υπογραφές του Ταμείου τότε που υπήρχε. Από εκεί πέρα ο τελικός αποδέκτης, δεν ξέρω αν το πήραν στους φτωχούς, αλλά εγώ τα έδωσα για αυτό το σκοπό. Τώρα, αν τα έχουν κρατήσει στην πάντα για να τα δώσουν στους λαθμετανάστες, είναι άλλη υπόθεση. Εκτός αν τα πήρε τότε ο κύριος... Εσείς τα δώσατε όπως η Χρυσή Αυγή κάνει τα σίτια μόνο για Έλληνες, είπατε. Μόνο για Έλληνες φτωχούς. Όχι, εγώ έδωσα μία επιταγή, λέω, για το Ταμείο Φτώχειας, που τότε είμαστε σε έξαρση. Όχι, εγώ αυτό ρωτώ. Ρωτώ αν έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, να πάνε μόνο σε Έλληνες φτωχούς. Ευρώ έδωσα, όχι γουρούνια. Τι θα πει αυτό τώρα? Τα γουρούνια δεν τρώνε οι μουσουλμάνοι και γι' αυτό ταΐζουν γουρούνια τον κόσμο οι Χρυσαυγίτες. Επομένως, εσείς δεν συμφωνείτε με συσίτια που αποκλείουν κάποιους με βάση
την καταγωγή. Η πείνα είναι κοινή για όλους. Αλλά πρώτα θα ταΐσω το δικό μου παιδί και μετά το γείτονα. Το δεύτερο ερώτημα. Το δεύτερο γρήγορο ερώτημα είναι το εξής. Όσον αφορά τις εξαργέσεις αυτή τη στιγμή που γίνονται από τους πρόσφυγες, παύλα, εγώ θα πω λαθρομετανάστες επίσης, και τους αποκλεισμούς των εθνικών οδών και όλα τα υπόλοιπα που κάνουν αυτή τη στιγμή. Αν το έκανε ένας Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή, θα είχε πάει μέσα σίγουρα. Θα είχε υπάρξει ένας εισαγγελέας και θα τον είχε βάλει μέσα κανονικά. Για αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχει κάποιος νόμος εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό δεν καταδεικνύει ότι η χώρα μας έχει καταληφθεί. Εμένα από το ερώτημά σας μου έρχεται αυθορμήτως μία ερώτηση. Με προβληματίζει και με ενοχλεί αυτό το οποίο γίνεται τώρα. Αλλά αυτό το οποίο όμως μου δημιουργεί πανικό είναι η επιπλέον πιθανή αφάδειά τους να φτάσουν και σε άλλα παράνομα κόλπα. Δηλαδή το να σταματάνε και να κάνουν face control στους φορτηγατζίδες ή το ασθενοφόρο σήμερα που είχε μέσα τον πατέρα του άλλου να πάει στο νοσοκομείο, είναι ενοχλητικό. Αυτό και είναι βέβαιο ότι συνέβη. Άκουσα και εγώ τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να το λέει. Είδα το πρωί. Βίντεο. Είδα το βίντεο. Α, είδατε το βίντεο. Ναι, ναι. Συνέβη πράγματι, ναι, ναι, δηλαδή. Μάλιστα. Ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Για χαρά. Κοτσιόλης Παναγιώτης ονομάζομαι. Θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα όσον αφορά για το νόμισμα, ευρωζώνη κλπ. Θα συμφωνούσατε αυτή τη στιγμή να γίνει ένα δημοψήφισμα για παραμονή της χώρας στην Ευρώπη αλλά εκτός νομισματικής ένωσης? Εγώ θα ήθελα ένα δημοψήφισμα για όλα τα κέρια θέματα. Δεν έκαναν κανένα. Κανένας πρωθυπουργός δεν κάνει δημοψήφισμα. Μας βάλανε στην Ευρώπη χωρίς να με ρωτήσουν. Μας βάλανε στο ευρώ χωρίς να μας ρωτήσουν. Βεβαίως, τώρα να κάνουν ένα δημοψήφισμα, να ακούσουν όλες οι απόψεις και να το σεβαστούν. Για το προηγούμενο δημοψήφισμα το όχι, να δεν το σεβάστηκαν. Όχι, ναι. Δεν το σεβάστηκαν. Πήρε 62% το όχι και έγινε ναι μέσα σε 24 ώρες, γιατί πήγαν όλοι μαζί και είπαμε τι γίνεται. Πιστεύετε ότι αυτό είναι εθνικό πραξικόπημα? Θα έλεγα ότι αγνώρισαν επιδεικτικά το λαό και αυτό δημιουργεί ένα προβληματισμό ότι μπορεί να γίνει σε μια επόμενη φάση πιο δύσκολη. Ένα μικρό σχόλιο τελευταίο όσον αφορά τους μετανάστες. Τι γνώμη έχετε για την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στους μετανάστες χωρίς να φέρει τα διακριτικά της Εκκλησίας μας? Και ένα δεύτερο για μια άστοχη δήλωση που έχει γίνει όσον αφορά το δημογραφικό μας πρόβλημα και η εκμετάλλευση των μεταναστών για να λυθεί. Ευχαριστώ. Καταρχήν, εγώ είμαι ορθόδοξος πράγματι, έτσι. Πιστός, έχω χτίσει 5 εκκλησίες και ίσως δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος. Αλλά εξορία, έστω και πρόσχεδη του Χριστού, δεν τη θέλω από κανένα. Ιδιαίτερα από τον προκαθήμενο της Εκκλησίας. Δεν περίμενα για τη σκοπιμότητα αυτή να βγάλει, όπως άκουσα επίσης, ότι του Ευαγγελισμού για πρώτη χρονιά δεν χτύπησε η καμπάνα της Ευαγγελίστριας. Όλα αυτά είναι κάποια μηνύματα. Και η μεθαυρενή επίσκεψη, όπως διαμορφώνεται, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί να προκύψει. Για τη Λέσβο, λέω, την επίσκεψη. Τι προβλήματα, γιατί το λέτε αυτό? Δεν ξέρω, γιατί εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι θετικό το ότι έρχεται ο Πάπας εδώ και ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης? Να περιμένω να δω την εκδήλωση και μετά. Εάν τι πάλι σας ανήσυχε? Το ότι έβγαλε τον Σταυρό ο προκαθήμενος, Νίκο μου, με πρόσβαλε, όπως και το κάνουμε. Δεν πάω βγάζει τον Σταυρό και μάλιστα ο προκαθήμενος της Εκκλησίας. Γιατί, αυτός είμαι. Όταν έχετε λαθρομετανάστες, ξέρετε ότι έρχεται σε μια ορθόδοξη χώρα. Σε μουσουλμάνη και έρχεται, σε ορθόδοξη. Εγώ λοιπόν γιατί πρέπει να βγάλω το Σταυρό από πάνω? Αυτό με ενοχλεί. Το Πάπα δεν λέτε αυτό, λέει κάτι άλλο επενίσεστε. Δεν απαντήσατε για τους μετανάστες, λέει ο συμπολιτής μας. Έχει γίνει μια δήλωση, από ό,τι θυμάμαι από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αν είμαι σίγουρος, μπορεί να κάνω λάθος, ότι το δημογραφικό πρόβλημα είναι ευκαιρία να λυθεί με τους λαθρομετανάστες. Μιλάτε για αλλίωση του πληθυσμού. Με ενοχλεί. Ευχαριστώ. Ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα. Στο Ιωάννα Αντώνης ονομάζομαι και είμαι προγραμματιστής. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω τη σημερινή μας... Λίγο πιο δυνατά. Θα κάνω μία διαπίστωση που έκανα και μετά θα κάνω την ερώτηση. Ουσιαστικά, νομίζω ότι παίζεται το τελευταίο χαρτί για την πολιτική σας επιβίωση τώρα. Από εκεί και πέρα, αυτό το στυλ που πάτε ξανά να πουλήσετε της λαϊκής δεξιάς, με λίγο, πώς να το πω, πεπαλαιωμένα υλικά. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να πείσει. Σήμερα δεν άκουσα προτάσεις, δεν άκουσα λύσεις, άκουσα σκέψεις που γαργαλάνε αυτιά και είναι πολύ φιλικές.
Αλλά δεν άκουσα ότι π.χ. έχουμε μια χώρα που αιμορραγεί τώρα. Και εσωτερικά και εξωτερικά. Οι επιχειρήσεις πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δεν άκουσα μια πρόταση για το οικονομικό πρόβλημα. Δεν άκουσα για το εθνικό. Άκουσα απλά ωραίες προτασούλες που εντάξει και σε μένα ακούγονται ρομαντικές. Εάν τις θέλετε πράγματι τις προτάσεις, να σας τις δώσω. Αλλά όλες αυτές τις προτάσεις θα έπαιρναν όλο το χρόνο της εκπομπής. Και δεν έχω δικαίωμα να το καταχραστώ. Οι προτάσεις όμως είναι εδώ. Όλες οι προτάσεις. Να σας πω πρόταση. Συσάχθεια. Απόλυτη συσάχθεια. Εάν δεν απελευθερώσουμε τον ενεργό πληθυσμό που με τα δάνεια πάσης μορφής είναι δεμένος, δεν μπορούμε να έχουμε καμία προκοπή. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερον, απαλλαγή από τον Τηρεσία, να κλείσω Τηρεσία. Γιατί όταν όλος ο επιχειρηματίας είναι μέσα στον Τηρεσία για ΑΒ λόγο, δεν μπορεί να κινηθεί η αγορά. Τρίτον, πλήρης κατάργηση των ενσύμων. Τα ενσύμα αυτή τη στιγμή είναι μία ζημιά. Και χάνει και ο εργαζόμενος, χάνει και ο εργοδότης. Εγώ είπα λοιπόν ενιαίος φορέας υγείας, ενιαίος φορέας υγείας και φάρμακο σε όλους. Ανεξαρτήτως λέει όχι. Βλέπω τώρα λένε 350-360 ξέρω εγώ. Σύνταξη, εάν δουλέψει 20 χρόνια. Εάν δεν δουλέψει 20 χρόνια, θα πεθάνεις ή δεν θα είσαι γιατρό. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόγραμμα πλήρες και ανοιχτό. Δεν μπορώ όμως εδώ να το πω σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί θα πάρω όλο το χρόνο. Αν ενδιαφέρεσαι, θα στο παραδώσω τελειώνοντας η εκπομπή. Μακάρι, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Αμέσως μετά, εσείς θα έχετε το λόγο. Κρατήστε το μικρόφωνο. Σε 3-4 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί. Κάψιμο χθες, αλλά τσίμπησα τηλεφωνάκι. Όχι, το όνομα. Καλά, σε μία μίλησες και δεν θυμάσαι όνομα. Άκουσε, πάρε στο 11888 για όνομα τυπώνυμα. Τέθερα, κινητά. Και τι φθήνσεις. 11888, σούπερ αριθμός. Έχω μεγάλο καλκά, πολύ μεγάλο σου λέω. Καψούρα μου και αρρώστια μου με κάνεις πάλι να κλαίω. Μη μένεις στα στερεότυπα. Γύρνατο στο ελληνικό ποιοτικό τραγούδι. Ελληνικός 93,2. Η Ελλάδα σε 5 γραμμές. Είμαι οι ιδέες σου, το όραμά σου, οι γνώσεις και τα ταλέντα σου. Είμαι η κόπη και τα ξενύχτια σου. Είμαι οι άνθρωποι σου που δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Είμαι οι συνεργάτες σου, οι πελάτες σου. Είμαι κομμάτι μιας οικονομίας που προσπαθεί να πάρει και πάλι μπροστά. Είμαι θέσεις εργασίας, παραγωγικότητα, καινοτομία. Είμαι η βάση από την οποία θα αρχίσει η ανάπτυξη. Είμαι η επιχείρησή σου. Η Τράπεζα Πειραιώς ακούει τις ελληνικές επιχειρήσεις και εισάγει την αναπτυξιακή τραπεζική. Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο τραπεζικής για νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες που προσφέρει εξειδικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις, αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια, συμβουλευτικές υπηρεσίες και όλα αυτά με την καθοδήγηση του αποκλειστικού σας συνεργάτη από την πρώτη κιόλας συνάντηση. Γιατί πιστεύουμε ότι η επιστροφή στην ανάπτυξη αρχίζει από το ελληνικό επιχειρήν. Μάθετε περισσότερα στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς και στο piraeusbank.gr. Τράπεζα Πειραιώς. Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην αγορά, μαγειρεύοντας με τον Γέροντα Ευδόκιμο. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, το βιβλίο του πατέρα Ευδόκιμου με απλές, καθημερινές, μοναστηριακές συνταγές, αλλά και προτάσεις για το πασχαλινό τραπέζι. Μαζί Relax, η νέα αντιστρες συνήθεια. Αυτό το Σάββατο μη χάσετε την αγορά. Μην αργείς. Για ό,τι και αν χρειαστείς, πάρε στο 11888 σούπερ αριθμός. Πες
Την Κυριακή στη Real News. Δημήτρης Μητροπάνος, πες μου τα αληθινά σου. Το CD που περιέχει τις μεγάλες επιτυχίες, θες και σβήσε το φεγγάρι. Σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Μαζί, τα λαϊκά παραμύθια της Μακεδονίας μας. Για πρώτη φορά, κορυφαίοι λαογράφοι καταγράφουν σε ένα βιβλίο τα παραμύθια από Μακεδόνες λαϊκούς αφηγητές. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά, το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Είμαι οι ιδέες σου. Το όραμά σου. Οι γνώσεις και τα ταλέντα σου. Είμαι η κόπη και τα ξενύχτια σου. Είμαι οι άνθρωποι σου που δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Είμαι οι συνεργάτες σου. Οι πελάτες σου. Είμαι κομμάτι μιας οικονομίας που προσπαθεί να πάρει και πάλι μπροστά. Είμαι θέσεις εργασίας, παραγωγικότητα, καινοτομία. Είμαι η βάση από την οποία θα αρχίσει η ανάπτυξη. Είμαι η επιχείρησή σου. Η Τράπεζα Πειραιώς ακούει τις ελληνικές επιχειρήσεις και εισάγει την Αναπτυξιακή Τραπεζική. Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο τραπεζικής για νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες που προσφέρει εξειδικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις, αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια, συμβουλευτικές υπηρεσίες και όλα αυτά με την καθοδήγηση του αποκλειστικού σας συνεργάτη από την πρώτη κιόλας συνάντηση. Γιατί πιστεύουμε ότι η επιστροφή στην ανάπτυξη αρχίζει από το ελληνικό επιχειρήν. Μάθετε περισσότερα στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς και στο pireosbank.gr. Τράπεζα Πειραιώς. Κάψιμο χθες, αλλά τσίμπησα τηλεφωνάκι. Όχι, το όνομα. Καλά, σε μία μίλησες και δεν θυμάσαι όνομα. Άκουσε, πάρε στο 11888 για ονοματεπώνυμα. Τα θερά, κινητά. Και διευθύνσεις.